Φίλες και φίλοι της σελίδας Εξέ και Σελήνων, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Δεσποινής Μαρία Σιδέρη Τσάντο, υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνεις. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νέα γυναίκα στη Χρυσή Αυγή. Αλήθεια, πότε εντάχθηκες στις τάξεις της και τι είναι αυτό που σε όθησε εκεί? Εγώ πρώτη φορά άκουσα για τη Χρυσή Αυγή το 2008 που ήμουν φοιτητρία στην Πάτρα και συνέβαιναν τα περιστατικά με τον Γρηγορόπουλο. Μπήκε την επόμενη μέρα για μάθημα και ένας καθηγητής μας είπε: αν είναι δυνατόν, δίνει ο δήμαρχος της Πάτρας και λέει: ευχαριστώ πολύ τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Αν δεν ήταν εκείνη, θα θρυνούσαμε θύματα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι η Χρυσή Αυγή. Γύρισα στο σπίτι, μπήκα στο διαδίκτυο, έψαξα, διάβασα, μου άρεσαν όλες οι θέσεις και οι προτάσεις του κόμματος. Είδα ότι έχουν μια εφημερίδα και από τότε ξεκίνησα να παίρνω και την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής. Μετά που τέλειωσα τις σπουδές μου και επέστρεψα στο δίστομο, από όπου κατάγομαι, και έπρεπε να πάρω τη ζωή στα χέρια μου και είχε περάσει όλο αυτό το φοιτητικό ή η ξενιασιά που είχα σαν νέα. Έβλεπα ότι η κατάσταση στη χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Έβλεπα τους φοιτητές μου να φύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη διαβίωση. Και εμένα την ίδια να ψάχνω για δουλειά και να μην βρίσκω κάτι. Το πολιτικό σύστημα στη χώρα, στην κυριολεξία, εξαπατούσε τους Έλληνες και το μόνο που ήθελα ήταν ποιος θα αναλάβει την εξουσία χωρίς να ενδιαφέρεται πραγματικά για την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων. Και εκεί πέρα αποφάσισα να ασχοληθώ πολύ πιο ενεργά με την Χρυσή Αυγή και ξεκίνησα να πηγαίνω σε όλες τις εκδηλώσεις του κινήματος. Έφυγα από το δίστομο με το τρένο, κατέβαινα στην Αθήνα, παρακολούθησα τις εκδηλώσεις και ξαναεπέστρεψα στο δίστομο. Και όταν άνοιξαν τα γραφεία, ο πυρήνας στη Λιβανιά, ξεκίνησα και πήγαινα στα γραφεία της Λιβανιάς. Τι έντρος είναι ο εθνικισμός για σένα και ποια είναι η θέση της γυναίκας αυτό, σαν νέα γυναίκα που είσαι? Ο εθνικισμός για μένα, με μια λέξη, ήταν η αγάπη για την πατρίδα. Ενδιαφέρομαι για το καλό της χώρας μου, των Ελλήνων, της Ελλάδας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επιδιώκω το κακό των υπολείπων, των άλλων κρατών, των άλλων λαών. Ίσα-ίσα σέβομαι τους λαούς που σέβονται τη χώρα τους και την πατρίδα τους και προσπαθούν και εκείνοι να μακροημερεύσει η χώρα τους και εκείνοι να έχουν μια καλή ζωή, μια καλύτερη ζωή στη χώρα τους. Η θέση της γυναίκας για μένα στον εθνικισμό είναι πολύ σημαντική. Οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες γεννούν τους νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Οι γυναίκες φροντίζουν για την σωστή διαπαιδαγώγηση των Ελληνόπουλων με τις πατροπαράδοτες αξίες και το θεσμό της οικογένειας, όπως όλοι μας έχουν μεγαλώσει. Εφάνε την Ελληνίδα μάνα, ξέρεις. Κατά το παρελθόν, είδαμε τις γυναίκες και στην αρχαία Σπάρτη το πώς μεγάλωναν τους στρατιώτες, τους σπαρτιάτες στρατιώτες. Είδαμε τις γυναίκες το 1940 πόσο πολύ βοήθησαν στον πόλεμο. Τις γυναίκες το 1821, όπως είναι η Μπουλίνα, η Μαντοβόλα Γιάννη, που έδωσαν την περιουσία τους για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Οπότε θεωρώ ότι η θέση της γυναίκας πάντα στον εθνικισμό ήταν πολύ σημαντική και θα συνεχίσει να είναι. Και τώρα με τον καλό υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον Λαϊκό Σύνδεσμο. Αλήθεια. Πώς οραματίζεσαι την Ευρώπη των Εθνών και ποια κατά τη γνώμη σου είναι η επόμενη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε να δείτε, για μένα η Ευρώπη δεν είναι ελεύθερη. Από τη στιγμή που τη μοίρα των λαών τη ορίζουν κάποιοι τραπεζίτες, φερόμενοι ως κοινή και αντίστοιχη το πλήθο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια Ευρώπη των λίγων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη δύναμη που του προσφέρει η Ένωση ει βάρος των υπολείπων κρατών. Με τρανό παράδειγμα τη χώρα μα, την Ελλάδα. Όλοι είδαμε ότι έχει περάσει η Ελλάδα στο όνομα αυτή τη Ευρώπη. Την επόμενη μέρα εύχομαι οι εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη να έχουν αυξηθεί σημαντικά, να έχουν πάρει όσο δυνατόν περισσότερες έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια Ευρώπη των πατρίδων, που θα διαφυλάσει την εθνική ταυτότητα των κρατών που βρίσκονται σε αυτή και θα την προασπίζει από εξωτερικές επιβουλές. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κρίση ταυτότητας είναι αυτό το οποίο προβληματίζει πολύ τους λαούς και τα έθνη. Φυσικά, όταν βλέπουμε ότι πλέον προσπαθούν να γίνει να μην υπάρχουν συλλεκτές διαφοροποίησεις μεταξύ της Ευρώπης και να γίνουμε όλοι μια ομοιόμορφη μάζα, μαζί με τις όρδες των Ισλαμιστών που έχουν έρθει από την Ασία, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε για σειρά εθνικιστικά κόμματα. Βλέπουμε ότι η Λεπέν είναι πρώτη στη Γαλλία, ο Σαλβίνι πρώτο στην Ιταλία, ο Φαράζ με τον Σύστατο Κόμμα του για τον Brexit πρώτο κι αυτό. Στην Αγγλία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία, παντού οι εθνικιστικές δυνάμεις ανεβαίνουν συνεχώς. Πώς θα επηρεάσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η θέση της Αυγής μέσα σε αυτό το σύστημα των εθνικιστικών κομμάτων που συνεχώς ανεβαίνουν? Σίγουρα αυτό θα επηρεάσει πολύ θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα και πριν, ότι θεωρώ ότι η αύξηση των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Η Χρυσή Αυγή υπήρξε η πρωτοπορία στην εθνική αντίσταση και παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Και θεωρώ ότι αν δεν είχαν υπάρξει
διώξει και φυλακή το 2013, αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή ήταν σίγουρα αξιωματική αντιπολίτευση και θα διεκδικούσε στα ίσια τη διακυβέρνηση τη χώρα. Όπω πρόσφατα δήλωσε και ο αρχηγό μα ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος, αυτή τη φορά η Χρυσή Αυγή θα συμμετέχει σε μια ευρωομάδα. Θα είμαστε μέλο, θα είμαστε θεσμοί εγγεγραμμένου και θεωρώ ότι βάσει τη γεωστρατηγική μα θέση σαν χώρα και την εκπροσώπησή μας από χρυσαυγίτες και ευρωβουλευτές, η Χρυσή Αυγή θα έχει μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί άλλωστε το αξίζει. Όταν ξεκίνησε ο εθνικισμός στην Ελλάδα, πολλά ευρωπαϊκά κράτη ακόμα δεν είχαν ξεκινήσει. Και αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι. Το μόνο φρένο ήταν οι διώξεις, θεωρώ. Ναι, γιατί εκάστοτε δυνάμεις υπολογίζουν το σημαντικό πολιτικό κόστος το οποίο έχουν, ειδικά προεκλογικά. Αλλά με μια παρουσία αντίστοιχη, πιστεύω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η Χρυσή Αυγή θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στο προσκήνιο και να, ακόμα και να έχει πολύ σημαντική θέση σε αυτό το σύστημα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πούμε λίγα πράγματα για σένα. Εσύ έχει σπουδάσει. Εγώ έχω πρώτο πτυχίο τελείωση οικονομικά, σχολή διοίκηση και οικονομία στην Πάτρα. Και έκανα από τώρα ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και συγκεκριμένα στην ενέργεια. Στρατηγική δίκαιο και οικονομία τη ενέργεια. Ασχολήθηκα με την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών και τα λοιπά. Αυτό θεματικά για τι μέρε μα, έτσι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον η έλλειψη. Και η έλλειψη πόρων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορεί η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση προ όφελό τη? Η ενεργειακή ασφάλεια θεωρώ ότι για οποιοδήποτε σοβαρό κράτο είναι ακρογωνίο λίθο για την στρατηγική τη. Η Ευρώπη χρειάζεται να διασφαλίσει τον ενεργειακό εξαφοδιασμό και σίγουρα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως είδαμε το 2009 μέσω της ρωσοϊκρανικής κρίσης, είδαμε ότι σχεδόν το 50% των κρατών της Ευρώπης πάγωσε στην κυριολεξία. Μόνο νομίζω η Δανία και η Ολλανδία είχαν επαρκή υποθέματα και δεν επηρεάστηκαν από την κρίση αυτή. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η Ευρώπη προσπαθεί διακαώ να αλλάξει φοβιασμό, ελληνικό φοβιασμό. Η Ελλάδα, λόγω τη θέση τη, τη γεωπολιτική τη θέση, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμβο ενεργειακό και με τον θερματικό σταθμό στη Ρεπιθούσα που έχει το κυριολεκτικό φυσικό αέριο και στα λιμνά στα Βαλκάνια και πλέον και στην Ευρώπη. Αλλά κυρίω με τα κοιτάσματα που σίγουρα έχει η Ελλάδα, γνωρίζω τη Κρήτη. Το Deutsche Bank υπολογίζει ότι έχουμε γύρω στα 400 δις ευρώ σε φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα, εφόσον ανακηρύξει την ΑΟΣ, σε συνεργασία μαζί με την Κύπρο, θα μπορεί άνετα να γίνει ένας ενεργειακός πνεύμονας της Ευρώπης και να προσφέρει αυτό που διακαώς επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως αυτό θίξει συγκεκριμένα συμφέροντα, όχι μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από την Αμερική. Έχει την ισχύ η Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο? Έχει την ισχύ, γιατί και η Βενεζουέλα έχει πολλά κοιτάσματα. Αλλά... Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει την ισχύ, αλλά θα μπορεί μαζί με συνεργασία με του σωστού ανθρώπου, όπω πολύ σωστά είπε, με τη Ρωσία, να κατάφερε να το έκανε αυτό. Διότι μπορεί και η Ρωσία επιθυμεί να απεξαρτηθεί από την Ουκρανία, γιατί το 90% του αερίου που προσφέρει η Ρωσία στην Ευρώπη περνά διαμέσου Ουκρανία. Και εκείνοι επιθυμούν με έναν άλλο αγωγό, μια άλλη όδευση. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να βοηθήσει ακόμα και τη Ρωσία. Οπότε μια συμμαχία Ελλάδα-Ρωσία στο κομμάτι το ενεργειακό θα ήταν νομίζω η κατάλληλη λύση. Το ιδανικό. Και εντωμεταξύ, βέβαια, να ισχυροποιήσει η χώρα τη θέση τη, αν μπορέσει να φτιάξει πιο ισχυρέ ενεργειακέ δυνάμει. Διότι, όπω είπε και ο Θουκυδίδη, το δίκαιο, όπω επικαλούμαστε τα τελευταία, το επικαλείται πάντα ο ανίσχυρο. Και δυστυχώ για μα είμαστε ανίσχυροι σε αυτά τα πλαίσια. Είμαστε σε αυτά τα πλαίσια, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι και μια πολιτική που δεν αφορά τόσο την Ευρώπη, όσο την εθνική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι συνεχώ κόβονται κονδύλια εισόδημα από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Κάποτε τα έπαιρναν χοντρά για τα εξοπλιστικά προγράμματα, πλέον κόβουν από παντού. Προσπαθούν να δώσουν τα χρήματα αυτά για τους λαθρομετανάστες, προτιμούν να δώσουν τα χρήματα αυτά για να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, όπως τα Gay Pride κλπ. Από το να δυναμώνουμε το στρατό μας και τις ενοπλές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δημογραφικό, το λαθρομεταναστευτικό και μεγάλη σοβαρή έλλειψη δημοκρατικότητας. Η Κομισιόν δεν εκλέγεται από κανέναν, είναι διορισμένη. Αντίστοιχοι υπουργοί. Η Κομισιόν παράγει το νομοθετικό έργο. Παράγει, και όμως δεν τα εκλέγει κανείς. Ναι. Απλά φέρνει τα νομοσχέδια έρχονται από την Κομισιόν και η Ευρωκοινοβούλια τα ψηφίζει ή τα καταψηφίζει. Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνεις εσύ? Ας θα πάρουμε ένα, το δημογραφικό. Πώς μπορεί να το λύσει η Ευρωπαϊκή? Τα έθνη. Δυστυχώς η έθνη μπορεί να κοντεύει να γίνει και γυριότερη όλο. Αν δεν είναι ήδη. Αν δεν είναι ήδη. Θεωρώ ότι με την επιδότηση των
γεννήσεων, με την επιδότηση των πολύτεκνων οικογενειών, θα μπορέσει να δώσει ένα κίνητρο στον Ευρωπαίο να δεικνωθεί. Και όχι όπως τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε, που το παιδί, η δικαιοδοσία είναι αποτελεί τεκμήριο. Φορολογείσαι για το, όσο περισσότερα δουλειά έχει. Ίδιο Σαλβίν, νομίζω, έχει μερικά ψεχτά στι δομέ. Ναι, και το ίδιο έχει και η Χρυσή Αυγή στι θέσει τη. Λέμε ότι θα επιδοτούμε κάθε νέο Ελληνόπουλο που γεννήθηκε και ο Ηλία Βασιλιάρη στο Δήμο Αθηνών το έχει πει ότι θα το κάνει άμεσα στο Δήμο. Ιδίω οι πολίτεκνε οικογένειε που πρέπει να στηρίζονται οικονομικά από το κράτο και πολλά κονδύλια τα οποία φεύγουν για οποιαδήποτε άλλη μη ουσιαστική, ας πούμε, χρήση. Θα πρέπει να γίνονται έτσι για την επιδότηση, γιατί ένα έθνος χωρίς νέους και νέες είναι να εξαφανιστεί. Τα μισά λεφτά πώς θα δίναμε στις ΜΚΟ για να μαζέψουμε. Τους μετανάστες. Τους μετανάστες, να δίναμε στην οικογένεια. Πάμε στο αθροντασιστικό που συνδέονται μεταξύ τους. Ναι, δυστυχώς η τακτική της Ευρώπης ήταν μάλλον να λύσει το δημογραφικό με την μελαθρομετανάστευση. Πίστευαν ότι θέλανε να γίνει μια αντικατάσταση των λαών ή μάλλον μια μίξη των λαών. Των Ευρωπαίων μαζί με τα διάφορα φύλλα που έρχονται από την Αφρική και την Ασία για να γίνει ένας νέος ευρωπαϊκός πληθυσμός κοινός. Θεωρώ ότι η Ευρώπη, η νέα Ευρώπη που ονειρευόμαστε εμείς, η Ευρώπη των πατρίδων, θα διαφυλάξει, όπως είπα και πριν, την εθνική ταυτότητα των κρατών, θα κλείσει επιτέλους τα σύνορα της Ευρώπης και κυρίως δηλαδή τα σύνορα της Ελλάδας, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι παίζει η χώρα μας. Εμείς έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών. Οι Ιταλοί δεν βρήκαν τη λύση. Εμείς δεν την έχουμε βρει. 95% μείωση. Ναι, το θέμα είναι ότι η λαθρομετανάστευση, πέρα από το πρόβλημα που δημιουργεί στην Ελλάδα και με την αύξηση της εγκληματικότητας, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους στα νησιά που φοβούνται να έχουν από το σπίτι τους. Σίγουρα βέβαια είναι και κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται οικονομικά την όλη κατάσταση και έχουν κέρδος από όλο αυτό, αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσανασχεθεί από αυτή την κατάσταση και δυσκολεύεται. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα δημοκρατικότητας, είδαμε ότι η Κομισιόν ουσιαστικά είναι το νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλά υπερψηφίζει ή καταψηφίζει τα νομοσχέδια που στέλνει η Κομισιόν. Η Κομισιόν όμως δεν εκλέγεται από κάποιους, απλά διορίζονται. Οι επίτροποι της Κομισιόν διορίζονται από τα κράτη. Οπότε βλέπουμε ότι είναι άμεση η έλλειψη δημοκρατικότητας. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας στην Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτή η έλλειψη βρίσκεται στο μέγιστο βαθμό. Βλέπουμε μια παντελής δημοσίου του ελληνικού εθνικιστικού κινήματος. Βλέπουμε ότι οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής δεν μπορούν να βγουν βήμα σε κανένα δημόσιο, σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι. Βλέπουμε τους εκπροσώπους μας να αποκλείονται από τα διάφορα debate. Και πλέον ακόμη και το Facebook, εντελώς δημοκρατικά, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε κοινοποίηση από την ιστοσελίδα του κινήματος στα προφίλ των εθνικιστών. Και αν συμβεί αυτό, ρίχνουν ολόκληρο το προφίλ. Και γιατί λένε ότι δεν συμφωνεί με τους όρους της κοινότητας. Ναι. Έχεις προσωπική εμπειρία αυτό. Έχω προσωπική εμπειρία που έχουν κλείσει δύο προφίλ μέσα σε 20 μέρες. Δεν πειράζει, εμείς θα φτιάχνουμε αυτή μας τα κλείνουμε. Η ψήφιση του άρθρου 13 πρόσφατα, η ψήφιση. Η κίνηση της συζήτησης για το άρθρο 13 επηρέασε κατά τη γνώμη σου αυτή την κατάσταση. Φυσικά και επηρέασε. Θεωρώ ότι και αυτό ήταν και ο λόγος. Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που έγινε η ψήφιση, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η άνοδος των εθνικιστικών κομμάτων είναι δεδομένη. Μέσω του ελεύθερου διαδικτύου, μέχρι πρώτη ως ελεύθερου, οι εθνικιστές είχαν έναν τρόπο να εκφραστούν, ένα μέσο έκφρασης. Τώρα πλέον δεν έχουν ούτε αυτό το μέσο. Και τότε διακυβεύτηκε για λίγο η πλειοψηφία για την έναρξη. Φανταστείτε τώρα να έχουμε 1/3 της Ευρωβουλής από εθνικιστικές δυνάμεις. Πραγματικά θα μπορούν να κάνουν. Να περάσουν τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Το εύχομαι να συμβεί. Τώρα, κατάγεσαι από το μαρτυρικό δίστομο. Θα ήθελα εδώ να πάμε στην πλάκα, να δείτε και τα ονόματα των δικών μου συγγενών. Τσάμι Αστέρα του Λουκά είναι η μητέρα του παππού μου. Τσάμι Κατερίνη του Λουκά είναι η αδερφή του. Και Τσάμι Σόφωνας του Λουκά είναι ο αδερφός του μικρός. Ο πατέρας του παππού μου επέζησε τη σφαγή και τον έσφιξαν μετέπειτα οι κομμουνιστές. Οπότε έχω 3 θύματα από τους Ναζί και 1 θύμα από τους κομμουνιστές. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερα από εσένα να μας μιλήσει για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Φυσικά και είναι εφικτό, αλλά απαιτείται απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια εθνικιστική κυβέρνηση. Προσφάτως έγινε μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις και είδαμε ότι η πρόταση της κυβέρνησης ήταν να γίνονται κάποιες ημερίδες. Στις οποίες θα ενημερώνεται ο κόσμος για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Πάει για θέση της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές από τον Νικότα Χαρολιάκο στο Κοινοβούλιο.
κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ότι το κατοχικό δάνειο αλλά και οι γερμανικές αποζημιώσεις πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του κράτους και έτσι επίσημα πλέον να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις και να αφήσουμε τους Γερμανούς να τρέχουν στο δικαστήριο της Χάγης για να αποδείξουν αν πρέπει να εξοφλήσουν ή όχι. Δεν θα πηγαίνουμε εμείς να ζητήσουμε αυτό που μας ανήκει. Δεν θα τον διεκδικούμε από μόνοι μας. Δηλαδή, εκείνοι θα πρέπει να προσπαθούν να αποδείξουν το αντίθετο. Επομένως, αυτό θα συμβεί μόνο με μια εθνικιστική κυβέρνηση. Και να συμπληρώσω εγώ ότι θα είναι εικόνα μια νεαρή Ελληνίδα εθνικίστρια από το δίστρωμο να μιλάει γερμανικές αποζημιώσεις, τουλάχιστον εγκεφαλικά από τα λύση σε όλες τις. Θα πρέπει να. Θεωρώ ότι πλέον αυτό το κομμάτι με το θέμα του μισθού θα πρέπει να μην δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στο διαφορά των εθνικισμών. Γιατί μου ρωτάνε, γιατί είσαι από το δίστρωμο, πώς είσαι στη Χρυσή Αυγή. Θεωρώ ότι ακριβώς η καταγωγή μου είναι που με επιβάλλει να είμαι στη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούσα να είμαι κάπου αλλού εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Το δίστρωμο έχει βιώσει τραγικές καταστάσεις για τις οποίες δεν αφήνονται οι Έλληνες εθνικιστές. Εάν κάποιοι πρέπει Έλληνες να απολογηθούν για όλο αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, κανένας άλλος. Πέστε τη χορδή. Άγγιξε τώρα, η πολιτική ορθότητα στη ρίζα της. Μα είναι η αλήθεια, διότι ναι, μεν το έγκλημα το έκαναν οι Γερμανοί, αλλά έγινε μετά από πρόκληση των κομμουνιστών, οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ να υπερασπιστούν τους συντοπίτες τους. Και το κυριότερο, είχαν από την προηγούμενη μέρα διώξει τις οικογένειές τους. Δεν είναι τυχαίο όπως εκείνοι διακρίνησαν μετά ένα θύμα. Εμένα στην οικογένειά μου, ο παππούς μου γύρισε στο σπίτι και βρήκε σταγόνι στη μητέρα του και τα δύο του αδέρφια. Δηλαδή, δεν γίνεται η δεξιή της εποχής να χρήνησαν θύματα και οι κομμουνιστές δεν είχαν ούτε ένα. Καπηλεύτηκαν όμως την κατάσταση, πόσο θέλει. Καπηλεύτηκαν την κατάσταση και την επόμενη μέρα της φαγής που ο κόσμος είχαν φύγει, όλοι είχαν τρομοκρατηθεί. Αυτοί επέστρεφαν στο χωριό, έλεγαν πως έρχονται οι Γερμανοί και μπαίνουν μέσα σπίτι και έκαναν πιάτσικο. Μου λέει η γιαγιά μου είχαν κλέψει μέχρι και τις κουβέρτες. Δεν είχαν αφήσει τίποτα. Δηλαδή, ο κόσμος είχε τον πόνο του με τη σφαγή των 218 ανθρώπων. Έχουν φτιάξει μητέρες, παιδιά, συζύγους, δηλαδή όλο το χωριό περιφούσε. Και εκείνοι έπαιρναν στο σπίτι και ήταν άτσικο. Εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των άλλων. Δεν μπορούν λοιπόν να έρχονται ιδεολογικοί και βιολογικοί απόγονοι των ανθρώπων και να κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς και να λένε πως εμείς ευθυνόμαστε για αυτό που είχε γίνει τότε. Κανένας Έλληνας εθνικιστής δεν έχει να απολογηθεί για τα εγκλήματα που έκαναν οι Ναζί. Εθνικοσοσιαλιστές του 40. Και αν ένας εθνικιστής έχει κάποιον εχθρό, τι είναι. Ο εθνικιστής μιας άλλης χώρας. Δεν μπορείς να παίξεις καλά. Ενώ να εναντίον του, τι είναι το νόημα του εθνικισμού. Διαφυλάσσω την πατρίδα μου. Τα συμφέροντα της χώρας μου. Οπότε. Και όπως είπαμε και πριν, να ευημερούν όλοι οι λαοί στο φυσικό της χώρας. Στο φυσικό της χώρας, ακριβώς. Δεν γίνεται να κατηγορήσει τους Έλληνες εθνικιστές. Θέλω να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, να απευθύνω ένα μήνυμα στους Έλληνες πατριώτες. Στους Έλληνες πατριώτες έχω να πω ότι δεν πρέπει να πτωούνται, δεν πρέπει να φοβούνται. Θα πρέπει όλοι μαζί να τολμούμε και να βγαίνουμε δημοσίως ή ακόμα στον κοινωνικό μας περίγυρο, στους φίλους μας, στις οικογένειές μας, στον εργασιακό μας χώρο, να δηλώνουμε την πολιτική μας ταυτότητα, να λέμε φερσός ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές και ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά.